Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Full Court Cast. Χρήστος Ανέστη κιόλας, πρώτη εκπομπή μετά την Ανάσταση. Χρόνια πολλά σε όλους. Κοντά μας σήμερα σε αυτό το επεισόδιο ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος. Ανδρέα, σε καλωσορίζω. Χρήστος Ανέστη, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερα εύχομαι σε σένα και την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε λίγα τεχνικά προβλήματα, για τα λύσαμε όμως, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για την καριέρα σου, όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε λίγο για την φετινή πορεία της ΑΕΚ και τη δική σου βέβαια. Λίγο για εθνική, λίγο για την κυπριακή καλαθόσφαιρα γενικότερα, έτσι να κάνουμε μια συζητησούλα από αυτές που κάνουμε. Ναι, λίγο απ' όλα. Αλλά ξεκινάμε με την καριέρα σου, με το πρόσωπό σου, πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ. Αλλά πριν από αυτό, πες μας πώς περνάς αυτές τις μέρες, πώς περνάς στο σπίτι με την πανδημία του κορονοϊού. Εντάξει, κοίταξε, το έχω πάρει πολύ θετικά, όπως πρέπει να το πάρει ο περισσότερος κόσμος νομίζω. Ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία που δεν έχουμε συνηθίσει. Εμείς οι αθλητές ειδικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που πρέπει να κάνουμε πράγματα από μόνοι μας στο σπίτι, έτσι, ή έστω με λίγο τρέξιμο έξω. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις και τη θετική πλευρά του ότι νομίζω σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα είχες τόσο χρόνο με την οικογένειά σου. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει ο κόσμος να το εκμεταλλευτεί και να δει τη θετική πλευρά αυτού του όλου θέματος που έχει δημιουργηθεί. Και πιστεύω μετά από όλο αυτό, όταν θα ξαναεπιστρέψουμε πλέον στην καθημερινότητα, θα έχουμε κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο, εντάξει, σου είπα, δεν είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περιμένουμε πάντα τις διακοπές και εκείνο το 15ήμερο που θα έχουν όλοι που δουλεύουν για να περάσουν τις οικογένειές τους. Και τώρα, κατά κάποιον περίεργο τρόπο, το έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κιόλας. Οπότε, καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε. Πραγματικά, και έτσι χαριτολογώντας, είπα πριν από 2-3 ημέρες στη γυναίκα μου ότι τόσο καιρό μαζί έχουμε να... δεν περνούσαμε μαζί ούτε όταν είμαστε φοιτητές. Επειδή τότε δούλευα κιόλας, πραγματικά έτσι ούτε ακριβώς. Τότε περνούσα τόσο χρόνο με τη γυναίκα μου. Έτσι ακριβώς. Είναι μια ευκαιρία, πέρα βέβαια από το να γνωρίσουμε και τις οικογένειές μας, να αφιερώσουμε χρόνο στις οικογένειές μας, να μελετήσουμε κιόλας κάποια πράγματα που θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερο, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, να δούμε κάποια ταινία, κάποια σειρά. Έτσι εκμεταλλευτήκαμε νομίζω αρκετά αυτόν τον χρόνο. Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λες είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ιστορικό σου, με την καριέρα σου, με το πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να παίξεις μπάσκετ, να μπεις μέσα στα γήπεδα. Κοίταξε, εγώ προέρχομαι από αθλητική οικογένεια, αλλά κανένας από αυτούς, από τον προπάπου μου που ασχολήθηκε μέχρι τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, κανένας δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Όλοι ήταν σε διαφορετικά αθλήματα, ή παραπάνω σε ατομικά, π.χ. άρση βαρών, ακόντια, γενικά πολλά πράγματα άσχετα με το μπάσκετ. Εγώ είχα ξεκινήσει σε πολύ μικρή ηλικία, 5 χρονών, έτσι, δειλά-δειλά, έτσι, να κάνω λίγο ποδόσφαιρο σε κάτι ακαδημίες με κάποιους φίλους και αυτά. 7 χρονών όμως, ξέρεις, πολύ αργά. 7 χρονών ήρθαν οι δύο οι κολλητοί μου τότε, ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης, και μου λένε: Έχουμε ξεκινήσει μπάσκετ. Μπάσκετ, λέω. Πολύ ωραία. Πού έχετε ξεκινήσει? Στον Έσπερο Καλυθέας, στην Αθήνα. Είχαν ήδη ξεκινήσει τα παιδιά ένα χρόνο. Λέω: Θα έρθω κι εγώ, αφού είστε κι εσείς εκεί, θα έρθω κι εγώ. Και από την πρώτη χρονιά, νομίζω ήταν. Μου έκανε κάτι. Και το αγάπησα κατευθείαν το μπάσκετ. Και από τα 7 μου ξεκίνησα και ασχολούμουν με το μπάσκετ μέχρι και σήμερα. 30 ολόκληρα χρόνια. Πρώτη σου επίσημη εμφάνιση. Μάλλον, πες μας στις ακαδημίες, πώς εξελίχθηκε μέχρι να φτάσεις να παίξεις το πρώτο σου επαγγελματικό παιχνίδι. Στις ακαδημίες ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί σου είπαν ήταν πολύ παρείστικη η κατάσταση. Παιδιά από τη γειτονιά, παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά. Περάσανε πολύ σπουδαίοι προπονητές από τις πολύ μικρές ηλικίες. Θυμάμαι και χαρακτηριστικά ότι σε ηλικία των 12 χρονών είχα τον Χριστόφορο Λυκογιάννη προπονητή.
που μπορώ να σου πω ήταν το ίδιο αυστηρός όπως είναι σε αντρική ομάδα και με εμάς, που ήμασταν 12 χρονών. Είχα πάρα πολύ καλούς προπονητές. Το μπάσκετ το έχει γνωρίσει στην Ελλάδα πάρα πολύ. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά στις πολύ μικρές ηλικίες. Μου δώσανε όλα το εφόδιο εμένα για να αναπτυχθώ μπασκετικά. Οι πρώτες χρονιές περνούσαν με κάποια απλά τουρνουά, ξέρεις, κάτω των 8, κάτω των 10, τότε δεν ήταν έτσι οργανωμένα όπως είναι τώρα, αλλά υπήρχαν αυτά τα τουρνουά, μέχρι που φτάσαμε σε ένα σημείο στο Παμπεδικό και ξεκινήσαμε μετά τα μίνι που ήταν τα μικρά τουρνουά μας, σε Παμπεδικό και ξεκινήσαμε πλέον τα επίσημα πρωταθλήματα. Στην Κύπρο πότε ήρθες? Στην Κύπρο έπεσα για μια χρονιά κατά λάθος το 96 νομίζω πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά 96-97, ήμουνα σε ηλικία 14 χρονών. Είχαμε μετακομίσει ένα χρόνο κάτω εδώ στην Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς της μητέρας μου και πήγα και γράφτηκα στις Ακαδημίες του Κεραυνού τότε. Και έπαιξα στα λεγόμενα τρίτα του Κεραυνού, στους Πέδες. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση ουσιαστικά στην Κύπρο τότε. Παίξαμε στο πρωτάθλημα, πήγαμε μέχρι το Final Four των Πέδων τότε και βγήκαμε νομίζω τέταρτη. Είχαμε βγει εκείνη τη χρονιά, είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά και ήταν η πρώτη μου εμπειρία από Κύπρο. Μετά επέστρεψα πάλι πίσω στην Ελλάδα. Έκανα το εφηβικό στον Έσπερο Καλυθέας, έπαιξα και στο αντρικό για κάποιους μήνες, τη χρονιά που ήταν Α2, χωρίς να έχω επίσημες συμμετοχές, γιατί τότε δεν ξέρω αν γνώρισες πώς ήταν τα πράγματα με τα δελτία και με όλα αυτά. Εγώ έπρεπε για να παίξω, συγγνώμη, Α1 ήταν, συγγνώμη, γιατί είχα το πρόβλημα το ότι αν έπαιζα εγώ σε ένα παιχνίδι μαζί τους, κατευθείαν έκανα συμβόλαιο επαγγελματικό και κατευθείαν ήμουν δικός τους για αρκετά χρόνια. Και ήταν μια απόφαση που είχα πάρει τότε και είχα πει όχι από μόνος μου. Είχα συζητήσει και βέβαια και με τους δικούς μου, με τη μητέρα μου και αποφάσισα να μην το κάνω. Και αυτό αποδείχτηκε στην πορεία πολύ, πολύ καλή επιλογή. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω και γιατί βέβαια. Και δεν έπαιξα τότε με την αντρική ομάδα, αλλά προπονούμουν κανονικά μαζί τους. Και ήρθε το καλοκαίρι του 2000, που, του 2001, συγγνώμη, που τελείωσα το σχολείο και είχαμε τους αγώνες αυτό της τρίτης κατηγορίας με την εφηβική ομάδα της Κύπρου, όπου πήραμε και το χρυσό μετάλλιο τότε, πήραμε την άνοδο και με είχε δύο τότε προπονητής του Αποέλο, Τσολάκης, αν τον θυμάσαι. Ναι. Και μου έκανε το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο στο ΑΠΟΕΛ. Και αυτό ήταν, είπαμε, το 2001. 2001-2002 ήταν η πρώτη μου επαγγελματική σεζόν στην καριέρα μου και ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Και έμεινες εκεί για 3 χρόνια συνολικά. Για 3 σεζόν, ναι. 3 σεζόν, ναι, 3 σεζόν. Και μάλιστα πρόλαβες και έπαιξες και Ευρώπη, έτσι. Σε νεαρή ηλικία είχες συμμετοχές σε FIBA Champions Cup, όπως λέγονταν τότε. Ναι, και ναι, ναι. Και το Euro Cup αργότερα. Και το Euro Cup, ναι. Και σε ένα από αυτά τα δύο, δεν θυμάμαι, εσύ ταξίζεις καλύτερα, είχα αναδειχθεί και καλύτερος, πιο βελτιωμένος παίχτης για μια περίοδο. Τώρα δεν θυμάμαι ποια ακριβώς. Πρέπει να τρέξουμε μέσα στο EuroBasket για να το βρούμε αυτό. Ναι. Ήταν πολύ σπουδαία εμπειρία σε εκείνη την ηλικία, να σου πω την αλήθεια. Ένα παιδί το οποίο μέχρι τότε παίζε εφηβικά και ήταν η πρώτη του χρονιά, το να παίξει Ευρώπη. Εμένα συνδυαστήκανε πάρα πολύ καλά με την πρώτη μου χρονιά. Πρώτη μου χρονιά επαγγελματικά και κατάφερα να πάρω ένα Super Cup και ένα πρωτάθλημα. Έπαιξα Ευρώπη. Ήταν λίγο ονειρικό το ξεκίνημά μου, να σου πω, σαν πιτσιρικά 18 χρονών. Ακολούθησε η Ελλάδα. Πρώτη σου στάση ήταν, μάλλον η επιστροφή σου στην Ελλάδα, να το πούμε και πιο σωστά. Η επιστροφή μου στην Ελλάδα. Ήταν ο Παπάγου, έτσι. Όχι. Η πρώτη μου στάση ήταν η ΑΕΚΤ, η Αθλητική Ένωση Καλυθέας της Ζηφιών, ναι. Ναι. Που μετά έχει γίνει Ίκαρος Έσπερος, ενώθηκε και είναι ο Ίκαρος Καλυθέας τώρα. Ο Παπάγου ήρθε πιο μετά, το 2005. Ο Παπάγου ήταν την επόμενη σεζόν, ναι. Η επόμενη σεζόν. Ήταν η δεύτερη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά τότε. Ναι, τότε είχε γίνει ένα σκηνικό, το οποίο πρέπει να στο αναφέρω. Μετά την ΑΕΚΤ, με είχε πλησιάσει ένας μάνατζερ, ονόματα δεν λέμε,
Με είχε πλησιάσει ένας μάνατζερ τέλος πάντων και μου είχε κάνει ήθελε να μου κάνει ένα συμβόλαιο για να είμαι μαζί του. Και αφού υπέγραψα εγώ αυτό το συμβόλαιο, μετά έμαθα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο και τέλος πάντων έβαλα και έναν όρο στο συμβόλαιό μου ότι από τη στιγμή που την επόμενη χρονιά εγώ θα ξαναπαίξω γάμα εθνική, αποδεσμεύομαι από αυτόν. Και ουσιαστικά έτσι θυσίασα μία χρονιά, βρήκα μία καλή ομάδα, τον Παπάγου, και οικονομικά και σε καλή κατηγορία τότε, και έκλεισα γάμα εθνική ακόμα ένα χρόνο και έπαιξα εκεί στον Παπάγου. Την επόμενη χρονιά ήσουν στον Μίλωνα, στην Α2, ανέβηκε σε κατηγορία και έκανες και ήταν μια η πρώτη μου χρονιά. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την Α2. Καλή χρονιά δεν θα την πεις. Ουσιαστικά δεν ήταν καλή χρονιά ομαδικά γιατί πέσαμε κατηγορία. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την Α2 και ήταν οδυνηρή. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ και δεν το ξαναέζησα ευτυχώς ποτέ μετά. Είχα ορκιστεί τον εαυτό μου ότι δεν θα ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αλλά ναι, ήταν η πρώτη μου επαφή, ήταν καλή, μέτρια μέχρι έως καλή μπορώ να πω. Γνώρισα πάρα πολλά παιδιά, πολύ καλούς παίχτες, γιατί μέχρι τότε στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν ήταν ουσιαστικά τόσο μπασκετικά όλα τα παιδιά, παρά μόνο, ξέρεις, πιο πολύ δύναμη φυσική κατάσταση έπαιζε ρόλο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στην Α2 επιτέλους κατάφερα και έπαιξα μπάσκετ. Σε ένα επίπεδο το οποίο εντάξει, είχα πολύ καιρό να δω και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όντως, η Α2 δύσκολη κατηγορία, όπως την είπες σωστά, 27 παιχνίδια, 11,2 πόντους κατά μέσο όρο. Η προσωπική σου επίδοση, αυτό είπα ότι είναι. Ήταν αρκετά καλή για σένα προσωπικά. Ναι, ναι, προσωπικά, προσωπικά πήγα αρκετά καλά, αν και ήμουν αρκετά τρακαρισμένος στην αρχή. Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας μπορώ να πω ότι προσωπικά ήταν καλή χρονιά, ναι. Και επιστρέφεις στη δεύτερη κατηγορία για την Νιαρίς αυτή τη φορά. Ήταν ένα στοίχημα. Ήταν ένα στοίχημα γιατί εκείνη τη χρονιά που πέσαμε με το Μίλωνα ήθελα κάπως να εξηλειωθώ και με πλησιάσαν από την Νιαρίς. Είχα δει και το ρόστερ ήδη. Το ρόστερ αυτό ήταν έτοιμο για Α2 χωρίς καν να παίξει, να σου πω την αλήθεια. Είχαμε παίχτες μέσα τρομερούς. Είχα τον Νίκο, τον Μίχαλο συμπαίχτη. Είχα τον Κουκλάκη, άμα το ξέρεις από πιο παλιά εσύ. Είχα παίχτες φοβερούς. Είχα τον Θωμά τον Νίκου, που έπαιξε πολλά χρόνια στην Α1. Και είχαμε μια ομάδα η οποία ήταν φαβορή για να ανέβει. Φυσικά και παίξαμε και τρομερό μπάσκετ και έτσι ανεβήκαμε. Και κατά κάποιον τρόπο εξηλαιώθηκα. Βέβαια ήταν και μια χρονιά η οποία ήταν και η μοναδική χρονιά που έχασα τόσα πολλά παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Ήταν η μοναδική μου χρονιά, χτύπα ξύλο. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν στο τέλος ήταν γλυκό το γλυκιά η γεύση της χρονιάς με την άνοδο. Δεν έμεινε όμως η Νιάρης παρά το γεγονός ότι ανέβηκε. Αποφάσισες να μεταγωνίσεις, να πας στην ICBS. Στο ICBS, ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη χρονιά, ναι μεν ήθελα να παίξω Α2 και μπορούσα να μείνω στην Ιαρίστα, αλλά ήμουνα και κατά κάποιο τρόπο και ένας ερωτικός μετανάστης εκείνη τη χρονιά. Συνδύασα και το γεγονός ότι γνώρισα την μετέπειτα γυναίκα μου τη χρονιά που ήμουν στην Ιαρίστα, την γνώρισα στη Θεσσαλονίκη και μου έκατσε κουτί, πώς λέμε, η μεταγραφή στο ICBS, γιατί θα μετακόμιζα και Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη φορά εκτός Κύπρου, τέλος πάντων, που βγαίνω από την Αθήνα, γιατί ήμουν παιδί της πόλης πολύ, πολύ της Αθήνας. Και ευτυχώς που το έκανα γιατί έζησα και άλλα μέρη από κοντά, γνώρισα άλλους ανθρώπους και μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Και μιας και βγήκες από την Αθήνα και πήγες στη Θεσσαλονίκη, είπες να πάω και λίγο παραπέρα, πήγες κατευθείαν. Από τη στιγμή που βγήκα από την Αθήνα δεν ξαναπήκα, μετά δύσκολα έμπαινα πίσω. Είπα να τα γυρίσω όλα μετά. Πήγες ναι. Στο δικαστικό λοιπόν, δεύτερη κατηγορία πάλι, το 2009-2010. Πώς και αποφάσισες να γυρίσεις πάλι στη δεύτερη κατηγορία? Μία μέρα ήμουνα στη Γυμναστική Ακαδημία όπου σπούδαζα και ήρθε να με επισκεφθεί ο προπονητής της ομάδας. Εκεί ο Γιάννης Σμυρνιώτης, πολύ καλός φίλος από παλιά, τον ήξερα. Ήξερε βασικά τη μητέρα μου, με ήξερε εμένα και μιλούσαμε γενικά. Και μου έκανε μία πρόταση οικονομικά πάρα πολύ δυνατή για β' εθνική.
Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και με δελέασε πάρα πολύ και το έκανα. Έκλεισα για Β' Εθνική. Εκείνες τις χρονιές ξέρεις πως ήταν. Μια ομάδα έλεγε όχι, δεν θέλω να παίξω, δεν θέλω να κάνω. Μετά υπήρχαν κάποιες ομάδες που ανεβαίνανε κατηγορίες επειδή κάποιες άλλες δεν θέλουν να συμμετέχουν και ξαφνικά περίπου 3 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μας ανακοινώνουν ότι θα παίζουμε Α2. Οπότε εμείς όπως ήμασταν στημένη ομάδα πήγαμε και πήγαμε 2 κοινοτικούς όπως ήμασταν στημένοι. Και ξεκινήσαμε την πορεία μας για να κρατηθούμε στην κατηγορία όπως ήταν λογικό αφού κάναμε ρόστερ Β' Εθνικής. Εκείνη η χρονιά για μένα μπασκετικά ομαδικά ήταν από τις καλύτερες μου χρονιές, να μην πω και η καλύτερη στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί που προσπαθούσαμε να σωθούμε στην κατηγορία, ξαφνικά τα Χριστούγεννα κερδίσαμε τον Ηρακλή μέσα στο Ιβανόφιο, βρεθήκαμε πρώτοι. Και τελικά καταλήξαμε τέταρτη, ανάμεσα σε ομάδες μεγαθύρια τότε, οι οποίες είχαν προϋπολογισμό από 800.000 μέχρι 1 100 ή 1 200, αν θυμάμαι καλά, που είχε η Ολυμπιάδα μαζί με τον Ηρακλή. Ποσά που εγώ στην Κύπρο τα έχω δει μόνο από τον Κεραυνό και την ΑΕΚ με τους 6 και τους 7 ξένους, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί παίχτες μιλούσαμε εκείνη την εποχή. Βέβαια. Ούτε εκεί θα μείνει. Θα επιστρέψει βέβαια και στην Α2 με τον Πανερυθραϊκό την επόμενη χρονιά. Ναι. Πες μας, ναι. Εκεί δεν θα ήταν ο επόμενος μου σταθμός ο Πανερυθραϊκός, να σου πω την αλήθεια. Θα ήταν Όφι, αλλά έγινε ένα μπέρδεμα με τη σχολή μου εκείνη την εποχή. Πήγα ένα καλό πρωί και ρώτησα στη σχολή μου για τα μαθήματά μου να πάρω μια αναλυτική βαθμολογία και τέλος πάντων μου είχαν πει για ένα νόμο που έβγαινε ότι οι φοιτητές οι οποίοι χρωστάνε κάποια μαθήματα τέλος πάντων αν δεν τελειώσουν μέχρι το 2012 αποσύρονται από τη σχολή και ενώ είχα συμφωνήσει τυπικά με τον Όφη πήρα τηλέφωνο τον προπονητή, τον Βαγγέλη τον Βλάχο, του ζήτησα συγγνώμη, τον ευχαρίστησα και του λέω θα ψάξω κάτι στην Αθήνα και τότε μίλησα με την Ερυθρέα, μου κάνανε οικονομική πρόταση που με ικανοποιούσε και πήγα εκεί. Λόγω της σχολής. Και εκείνη τη χρονιά ήταν που παρακολούθησα τη σχολή πάρα πολύ εντατικά. Καθημερινά ήμουν εκεί. Και γι' αυτό κατάφερα μέσα σε 2 χρόνια μετά και την τελείωσα. Πάντως, βάσει αριθμών και έκανες την πιο παραγωγική σου χρονιά, 14,9 πόντους ανά παιχνίδι σε 29 παιχνίδια, γεμάτη σεζόν και με αρκετά υψηλά νούμερα. Και το Ηράκλειο, ο Όφι, ήρθε την άμεσο επόμενη χρονιά. Ήρθε την επόμενη χρονιά, ναι. Ήταν και, ξέρεις, άλλαζα και τις ομάδες έτσι κάθε χρόνο, γιατί όπως καταλαβαίνεις μετά το 2009-10 που ήρθε η κρίση στην Ελλάδα, όλες οι ομάδες προσπαθούσαν να κόψουν λεφτά να κάνουν και προσπαθούσαν να βρουν τα καλύτερα δυνατά συμβόλαια. Ο Όφι λοιπόν εκείνη τη χρονιά έκανε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και από εκεί και πέρα μου έκανε και ένα πολύ καλό συμβόλαιο εμένα και πήγα. Ήξερα ότι θα έχω πολλά παιδιά τα οποία ήταν πρωτοκλασάτα, αλλά εμένα δεν με φόβιζε αυτό. Έτσι κι αλλιώς στις προηγούμενες μου χρονιές είχα αποδείξει ότι έχω πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες που είμαι και με τα νούμερά μου και με τους προπονητές που με εμπιστεύονταν. Οπότε δεν είχα τίποτα να φοβηθώ και πήγα. Κάναμε μια καλή χρονιά. Δεν πήγε βέβαια όπως περιμέναμε γιατί εμείς είχαμε πάει για να ανέβουμε, αλλά κατά τα άλλα νομίζω και προσωπικά έκανα πάρα πολύ καλή χρονιά. Νομίζω είχα βγει δεύτερο σκόρ της ομάδας πίσω από τον Αμερικάνο μας. Και ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία η Κρήτη εκείνο το διάστημα. Νομίζω ότι μέχρι εδώ, μέχρι δηλαδή και τον Όφι, είχες συναντήσει αρκετούς Κύπριους σαν συμπαίκτες, ή κάνω λάθος. Ναι, είχα και συμπαίκτες μου και αντιπάλους, είχα πάρα πολλούς Κύπριους. Η Α2 είχε γεμίσει πλέον. Και η Β' Εθνική φυσικά που είχα παίξει με την Νία Ρίστ. Είχα την τιμή να έχω πάρα πολλούς Κύπριους κοντά μου, ναι. Για θυμίσου μερικά ονόματα. Είχα ξεκινήσει, ήμουνα συμπαίκτης και με τον Βασίλη τον Κούνα την πρώτη χρονιά, ήμουνα συμπαίκτης και με τον Γιώργο τον Νεοφύτου την τρίτη μου χρονιά.
Ξαναήμουνα μετά με τον Βασίλη τον Κούνα στο ICBS. Στο εντωμεταξύ αντιπάλους είχα βρει και τον Ηρακλή τον Πιτάκα στη Β' Εθνική με την αναγέννηση Φλόγας. Φυσικά τον Άρη τον Κορονίδη. Δεν είχα προλάβει τον Κουνούνι για ένα χρόνο. Όταν εγώ ήμουν Β' Εθνική ήταν Α2 εκείνος. Αλλά ήξερα ότι ήταν εκεί. Ο Παλάλας έπαιζε εκεί. Υπήρχαν πάρα πολλά ονόματα. Βρισκόσασταν εσείς έτσι, εντάξει βέβαια εκτός από τους σαν συμπαίκτες που ήσασταν στις ίδιες ομάδες. Γενικότερα υπήρχε, βρισκόσασταν έξω. Όποτε το επέτρεπε η απόσταση τέλος πάντων το κάναμε. Ναι, γιατί ας πούμε π.χ. όταν εγώ ήμουνα στην Αθήνα, ο Κορονίδης ήταν στην Πάτρα. Ήταν λίγο δύσκολο. Βρισκόμουν με τα παιδιά που ήταν στην Αθήνα. Ας πούμε τον Βασίλη τον Κούνα, τον Γιώργο τον Νεοφύτου. Τον Ηρακλή τον Πιτάκα τον έβλεπα όταν πήγαινα Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, υπήρχαν και οι αποστάσεις που δεν ήμασταν στην Κύπρο για να μπορέσουμε να το κάνουμε συχνά, αλλά όποτε βρίσκαμε την ευκαιρία, ναι, το κάναμε. Και έρχεται το 2012, νομίζω χρονιά σταθμός για την καριέρα σου, αφού θα αγωνιστείς στην Α1 με το Ρέθινο. Ναι, κοίταξε, πολλοί λένε ότι μπορεί να μην έκανα καλή επιλογή λόγω του ότι δεν έπαιρνα πολύ χρόνο συμμετοχής. Εγώ θα πω το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι έκανα την καλύτερη επιλογή εκείνο το διάστημα. Γιατί ήταν η μόνη χρονιά που πραγματικά, αν και τα λεφτά για Α1 εκείνον τον καιρό, για την κρίση και όλα αυτά, για μένα ήταν καλά, δεν τα κοίταξα καθόλου. Είπα ότι είχα φτάσει σχεδόν 30. Ήταν η ευκαιρία του κάθε παίκτη που αγωνίζεται και έχει όνειρα, ήταν η ευκαιρία μου να πάω και να αγωνιστώ με τους μεγάλους. Έτσι. Κακά τα ψέματα, το να παίξει με ομάδες της Ευρωλίγκας όπως είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το να παίξει με ομάδες τότε όπως ήταν ο Πανιόνιος με τον Νίκο τον Παπά, τον Γιάνκοβιτς, Αμερικάνους που δεν θα έβλεπα ποτέ ξανά σε άλλο επίπεδο, ήταν ένα πολύ δελαστικό κίνητρο για μένα. Συν το ότι με πήρε τηλέφωνο προσωπικά ο Στέργιος ο Κουφός, που τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Και με ζήτησε προσωπικά ο ίδιος. Δηλαδή δεν έβαλε ούτε μάνατζερ ούτε κάποιον άλλο να με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε ο ίδιος. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε περισσότερο. Ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές μπασκετικά σε επίπεδο που έχω ζήσει. Δεν με απασχόλησε καθόλου το γεγονός ότι έπαιξα πάρα πολύ λίγο. Μόνο και μόνο που ήμουν στο ίδιο γήπεδο με αυτά τα παιδιά, έκανα προπόνηση με αυτά τα παιδιά και αγωνιζόμουν σε γήπεδα όπως το ΆΚΑ, το ΣΕΦ και όλα αυτά. Το Παλατάκι, το Νίκος Γκάλης, Χολ. Ήταν μια εμπειρία φανταστική και την εύχομαι σε όλα τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ. Να σου πω, Αντρέα, πως καταφτάνουν αρκετά μηνύματα τα οποία, πέρα βέβαια από χαιρετισμούς, έχουμε αρκετά που σε ανακηρύσουν ως Κύπριο καλαθοσπερσί της χρονιάς. Ένας από αυτούς είναι και ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κώστας, ο Χριστοδούλου, τον οποίο του στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως μπορείτε να στέλνετε και ερωτήσεις για τον Αντρέα, τις οποίες είτε για την καριέρα του είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε, τις οποίες θα απαντήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αντρέα, συνεχίζει στο 13-14 στη Βέρεια, στο Φίλιππο, τελευταία σου χρονιά στην Ελλάδα. Ναι, στο Ρέθυμνο όταν ήμουνα η γυναίκα μου έμεινε έγκυος και αποφάσισα ότι πρέπει να πάμε κάπου κοντά στο σπίτι μας. Είχαμε αποφασίσει να φύγουμε, να έρθουμε στην Κύπρο και αποφασίσαμε να πάμε κοντά στο σπίτι μας που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μίλησα με τον Φίλιππο Βέρειας, με πλησιάσανε. Ήταν μια απόσταση 60-70 χιλιόμετρων πόσο ήταν η Βέρεια, αλλά δεν με πειράζει πάρα πολύ. Εγώ ήξερα ότι θα ήταν η χρονιά που θα γεννηθεί ο γιος μου, οπότε ήθελα να είμαι κάπου εκεί κοντά. Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δύσκολο να βρω ομάδα. Οπότε πήγα και έκλεισα με τον Φίλιππο Βέρειας, στον οποίο έκανα μια πολύ καλή χρονιά πάλι. Η ομάδα πήγε καλά, αναλόγως των περιστάσεων, γιατί δεν ήμασταν πάρα πολλοί παίχτες. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή, δυνατή εξάδα παικτών, αλλά μέχρι εκεί. Και νομίζω πήγαμε πάρα πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Και έρχεται το 2014, επιστροφή στην Κύπρο και πάλι για τον ΑΠΟΕΛ. Μια χρονιά που αξιολόγησε μας πώς ήρθε πρώτα απ' όλα η πρόταση και πώς εξελίχθηκε συνέχεια. Με πλησιάσανε από το ΑΠΟΕΛ τότε. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ακόμα να γυρίσουμε στην Κύπρο.
Αλλά δεδομένης της κατάστασης στην Ελλάδα εκείνον τον καιρό και το ότι είχαμε αποκτήσει και ένα νέο μέλος στην οικογένεια, έψαχνα το καλύτερο για μας. Και ήρθα σε επαφή με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ και υπέγραψα το συμβόλαιό μου για ένα χρόνο. Όταν κατέβηκα κάτω βέβαια και είδα λίγο την κατάσταση που επικρατούσε εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνεις το να λείπεις 10 χρόνια στο εξωτερικό, είναι λίγο δύσκολη η προσαρμογή σου πάλι πίσω. Και απλά ήμουνα σε μια φάση που τα βρήκα λίγο περίεργα. Δηλαδή τα είχα αφήσει αλλιώς και τα βρήκα αλλιώς. Και μετά από όλη την καριέρα αυτή που έκανα στην Ελλάδα, που γενικά στις πλήστες ομάδες μου ήμουν πρωταγωνιστής, είχα πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ βάρος πάνω μου, αισθάνθηκα λίγο περίεργα εδώ να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, νομίζω σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στο κλίμα και στο τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνω εγώ στην ομάδα μου. Στο απόλυτα θα μείνεις και την επόμενη χρονιά, αν ανανεώνεις το συμβόλαιό σου, 16-17, μια χρονιά που για πώς συγκρίνεις εκείνη τη δεύτερη σου σεζόν. Η δεύτερη μου σεζόν νομίζω στιγματίστηκε λίγο από το γεγονός ότι της έλευσης του Γιώργου Βόβορα στην ομάδα. Ήταν ο άνθρωπος νομίζω που με ξεκλείδωσε λίγο στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Μου έδειξε επιτέλους πώς μπορώ να δείξω αυτό που ξέρω. Και είναι αυτό που σου λέω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα, με ήξερε από την Ελλάδα. Και με χρησιμοποίησε ακριβώς όπως έπρεπε να με χρησιμοποιήσει. Αυτό μου έδωσε κίνητρο, με βοήθησε. Ήταν μια χρονιά η οποία ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κάναμε μια πολύ δυνατή χρονιά. Με μειονέκτημα έδρας αποκλείσαμε τον Κεραυνό και πήγαμε στους τελικούς. Καταφέραμε, κερδίσαμε μια υπερδύναμη τότε την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου. Και νομίζω ότι όλα πήγανε πάρα πολύ καλά εκείνη η χρονιά. Βέβαια, ήταν ένας τίτλος εκείνο το κύπελο, ο οποίος είναι και ο τελευταίος που έχει κατακτήσει από Έλληνα από τότε. Έτσι, δεν έχει φτάσει ξανά σε τίτλο. Με τον Γιώργο τον Βόβαρα, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά χαρακτηριστικά το πώς είχε ξεκινήσει και πώς κατέληξε. Γιατί είχε ξεκινήσει με κάποια αμφιβολία, με την ομάδα να έχει τα πάνω της και τα κάτω της, αλλά τελικά έφτασε και σε τρόπαιο, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά όπως είπες και εσύ, απέκλεισε τον Κεραυνό, ένα πολύ καλό Κεραυνό εκείνη τη χρονιά, ναι. Και ανταγωνίστηκε την ΑΕΚ εισάξια στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ. Ναι, είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά, μπορούσαμε, έδειξε στο τέλος η ΑΕΚ ότι είχε παραπάνω λύσεις φυσικά στο πάγκο, αλλά το παλέψαμε με νύχια και με δόντια όλη τη χρονιά. Ναι, δεν είχε ξεκινήσει καλά η χρονιά, αλλά στην πορεία νομίζω γίνανε κάποιες αλλαγές και σε παίχτες, έγινε και αλλαγή του προπονητή που, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον coach του Γιαναρά, είναι καταπληκτικός προπονητής, απλά ίσως δεν έκατσε εκείνη τη χρονιά το ρόστερ μαζί του. Ο Γιώργος ο Βόβορας ήρθε και έδωσε όθηση στην ομάδα, έναν άλλο αέρα και καταφέραμε να κάνουμε τη χρονιά που κάναμε. Την επόμενη χρονιά θα αφήσεις τον ΑΠΟΕΛ, θα πας στην Λάρνακα, στην ομάδα της ΑΕΚ, εκεί που σε βρίσκουμε μέχρι σήμερα. Πρώτη σου χρονιά, την πάρουμε μία-μία, το 16-17. Πες μας πώς την βίωσες και πώς πρώτα απ' όλα πήρες την απόφαση να πας στην ΑΕΚ. Να σου πω την αλήθεια τώρα και δεν θα βγάλω ούτε παράπονο ούτε κάτι. Δεν την πήρα μόνος μου την απόφαση. Με βοηθήσαν και την πήρα την απόφαση να φύγω από το ΑΠΟΕΛ. Εγώ για έναν περίεργο λόγο διένυα ήδη τον πέμπτο μου χρόνο στο ΑΠΟΕΛ. Συνολικά, έτσι. 5 χρόνια είχα παίξει στην Κύπρο, 5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και ήταν έναν περίεργο λόγο, ξανά επαναλαμβάνω, δεν ήθελα να αποχωρήσω από την ομάδα. Είχα σκεφτεί τον εαυτό μου, θα τελειώσει εκείνη την ομάδα. Τέλος πάντων, οι καταστάσεις ήρθαν λίγο διαφορετικά με τις αλλαγές προέδρων. Ξέρεις πώς γίνεται στο ΑΠΟΕΛ. Κάθε 2 χρόνια συμβούλια, πρόεδροι αλλάζουν, κάνουν. Και δεν υπήρχε μια σταθερότητα και πλέον εγώ ήθελα κάτι σταθερό. Το οποίο μπορούσε να μου προσφέρει η διοίκηση Λευκαρίτη. Κακά τα ψέματα. Ήρθε και η κρούση από τον coach τον Λίνο, τον οποίο τον υπερεκτιμώ.
Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο να πάρω την απόφαση να μετακομίσω στη Λάρνα. Νομίζω τότε είχε φύγει από το Αποέλ μαζί με τον Μπίγκς. Είχατε πάει και δύο στην ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχα την τύχη να έχω τον Μπίγκς 3 συνεχόμενα χρόνια. 3 ή 4. 4 συνεχόμενα χρόνια συμπαίκτη μου. Που είναι πολύ σπάνιο αυτό. Και ναι, πήγαμε μαζί στην ΑΕΚ. Ήταν τιμή μου που είχα τέτοια ονόματα δίπλα μου, ειδικά ονόματα όπως ο Πρίμος Μπρέζετς. Και έμαθα πάρα πολλά από αυτόν. Έμαθα πάρα πολλά από όλους τους παίκτες εκεί. Ήταν τιμή μου επίσης που είχα αυτά τα μεγαθύρια του κυπριακού μπάσκετ, τον Γιώργο τον Μπαλάλα, τον Παναγιώτη Τρισόκα, δίπλα μου. Είχα τον Ιάκωβο, που πάντα τον έπαιζα αντίπαλο και πάντα τον μισούσα εντός εισαγωγικών και του το έλεγα που έπρεπε να τον μαρκάρω. Ήταν φανταστική εμπειρία. Δεν τελείωσε όπως θα έπρεπε η χρονιά για το ρόστερ που είχαμε, αλλά εντάξει, τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή. Προχωρήσαμε, πήραμε δύο τρόποι από τα τρία και πήγαμε για τα επόμενα, την επόμενη χρονιά. 17-18, η οποία, πώς συγκρίνεις αυτή, καλύτερη, χειρότερη? 17-18, εντάξει, ήταν μια χρονιά η οποία ήταν για μένα η καλύτερη χρονιά της ΑΕΚ σαν σωματείο. Ήταν μια από τις πιο καλές μου χρονιές σε μένα, γιατί πήγα και πολύ καλά, έπαιζα αρκετό χρόνο, είχα και νομίζω κοντά στους 10 πόντους μέσο όρο σε μια ομάδα η οποία ήταν full γεμάτη από πολύ καλούς παίχτες, και νομίζω πιο επιτυχημένη χρονιά από αυτή δεν έχουμε ξανακάνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ γενικά δεν έχει ξανακάνει. Πήγε και τα τρία τρόπαια. Και νομίζω ήταν και όλα σχετικά, χωρίς να υποτιμήσω τους αντιπάλους, ήταν σχετικά εύκολη χρονιά αναλογικά με τις υπόλοιπες. Ναι, ισχύει. Ήταν μια χρονιά που η ΑΕΚ είχε... εντάξει, βέβαια, κάποιοι είχαν πει πως το γεγονός ότι δεν έπαιζε και στην Ευρώπη για αποκλειστή στην αρχή της χρονιάς από το FIBA Euro Cup, σας έδινε ένα πλεονέκτημα όσον αφορά... Σίγουρα βοηθούσε στο θέμα φυσικής κατάστασης και το θέμα των τραυματισμών και το πώς θα ήμασταν μέσα στη χρονιά. Αλλά να θυμίσω ότι ομάδες οι οποίες δεν παίζουν Ευρώπη σε σχέση με ομάδες που παίζουν Ευρώπη δεν έχουν τόσο αγωνιστικό ρυθμό όσο οι ομάδες που παίζουν. Οι ομάδες που παίζουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα, μιλάω, έτσι. Και αυτό το είδαμε και πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος με τις πολλές διακοπές που είχαμε. Γι' αυτό η ομάδα για μένα προτιμώ να παίζει Ευρώπη, οποιαδήποτε ομάδα, και δεν θεωρώ δικαιολογία το ότι είναι κουρασμένη κάτι, γιατί να σου θυμίσω την προηγούμενη χρονιά που η ΑΕΚ έπαιζε Ευρώπη και πήγε μέχρι το top 16, πήρε και το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κέρδισε τον Κεραυνό και πήρε την πρώτη θέση. Και εμείς χάσαμε από την ΑΕΚ και σχετικά εύκολα, με 3-0 εκείνη τη χρονιά. Ναι, το ανέφερα αυτό περισσότερο γιατί την επόμενη χρονιά είχατε την Ευρώπη στα πόδια σας. Κάνετε και αρκετά καλές εμφανίσεις. Mm-hmm. Περάσατε και στη δεύτερη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Αλλά δεν φτάσατε μέχρι τον τίτλο. Εντάξει, εγώ πιστεύω, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι όλα αυτά είναι συγκυρίες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κανόνας για μένα. Γιατί εγώ δεν είδα μια ομάδα την ΑΕΚ ενός τελικούς πέρσι κουρασμένη. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν ήταν κουρασμένη. Δεν μας είχε κουράσει κάτι. Είχαμε μεγάλο ρόστερ, είχαμε πολύ μεγάλο ρόστερ και πολλούς παίχτες στον πάγκο για να βοηθήσουν. Ο Κεραυνός ήταν πάρα πολύ δυνατός πέρσι. Και νομίζω ήταν τελικοί οι οποίοι τελικά πήρε ο καθένας αυτό που άξιζε. Δεν μας άξιζε να το πάρουμε πέρσι, δεν ήμασταν καλύτεροι στους τελικούς, αλλά δεν ήμασταν κουρασμένοι λόγω Ευρώπης. Δηλαδή αυτά τα ξεχωρίζω εντελώς. Ωραία. Με τον Δημήτρη Κουκούρη στον πάγκο αυτή η χρονιά, εσύ πώς την αξιολογείς για σένα προσωπικά την πέρσινη χρονιά? Εντάξει, όταν ερχόμαστε από μια χρονιά στην οποία τα έχεις αρρώσει όλα, φτιάχνεις ένα ρόστερ που είσαι φουλ από Κύπριους παίχτες, φουλ από ξένους παίχτες, και δεν καταφέρνεις να πάρεις κανέναν τίτλο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, έτσι.
όταν έχεις τέτοιο ρόστερ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μετά από την σούπερ επιτυχημένη χρονιά, μια πολύ αποτυχημένη χρονιά. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, έγινε αυτό που έγινε, προχωρήσαμε μπροστά, κεφάλαιο ψηλά και πήγαμε για τη φετινή χρονιά, στην οποία νομίζω πήγαμε πάρα πολύ καλά, δεδομένη της κατάστασης, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα τέλος πάντων. Ναι, έγινε αυτή η αλλαγή της διοίκησης, αποχώρησε ο Ανδρέας ο Λευκαρίτης από τα διοικητικά της Πετρολίνα ΑΕΚ. Ήταν μια χρονιά την οποία στην αρχή της όλοι είχαμε ένα ερωτηματικό για το τι θα κάνει η φετινή ΑΕΚ, αν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον κεραυνό κυρίως και πώς θα είναι η πορεία της αποδάχθημα. Παρ' όλα αυτά ήταν, όπως είπες και εσύ, πετυχημένη η χρονιά μέχρι το σημείο που διακόπηκε, με σένα να κάνεις την καλύτερη σου σεζόν τουλάχιστον στην Κύπρο, για να μην πω γενικότερα. Κοίταξε, επειδή δεν ανέφερα ένα συγκεκριμένο όνομα όταν μίλησα για το ΑΠΟΕΛ την πρώτη μου χρονιά που ήρθα, και επίτηδες δεν το έκανα, γιατί τον άφησα να τον αναφέρω τώρα, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, γιατί στο ξεκίνημά μου στην Κύπρο το 2014 εκείνος ήταν προπονητής, με εκείνον είχα κάνει τις κουβέντες για να έρθω. Αλλά ήταν εντελώς διαφορετική συνεργασία μας από ό,τι ήταν τώρα. Τώρα μου έδωσε έναν πάρα πολύ διαφορετικό ρόλο. Αν είπα ότι με ξεκλείδωσε ο Βόβορας όταν είχε έρθει, ο Νικόλας Παπαδόπουλος μου παρέδωσε τα κλειδιά της ομάδας. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά για να το καταλάβεις. Και με αυτήν την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, μπόρεσα εγώ να δείξω αυτό που πραγματικά μπορώ να κάνω μες στο γήπεδο. Και νομίζω ότι ναι, έκανα μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο, την καλύτερη μου στην Κύπρο. Και κρίμα που τελείωσε και έτσι, γιατί θα μπορούσαμε σαν ομάδα να κάνουμε πολλά πράγματα φέτος, πιστεύω. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε για την επόμενη χρονιά. Αλήθεια, αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, πού περίμενες, τι περίμενες ότι θα πετύχει η φετινή ΑΕΚ? Κοίταξε, η ΑΕΚ σαν ΑΕΚ πάντα έχει στόχο τους τίτλους, έτσι. Εμείς φέτος ξεκινήσαμε ταπεινά σε σχέση με πέρσι και είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Αλλά περνώντας παιχνίδι με παιχνίδι και βλέπαμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, πεινούσαμε παραπάνω και πιστεύαμε παραπάνω. Και εντάξει, καλός ή κακός, με τον κύριο μας αντίπαλο, τον Κεραυνό, παίξαμε τέσσερα παιχνίδια, με το Super Cup. Στο Super Cup σαφώς ήμασταν ανέτοιμοι και ήταν πιο έτοιμος ο Κεραυνός λόγω της Ευρώπης που έπρεπε να ξεκινήσει πιο νωρίς. Ήταν και σχεδόν η ίδια ομάδα, ενώ το βασικός κορμός ήταν εκεί, οπότε ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι και δίκαια που το χάσαμε. Μέχρι να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε βρει ακόμα καλά-καλά τα πατήματά μας εμείς μεταξύ μας, γιατί να σου θυμίσω ότι είχαμε και τρεις ρούκι στην ομάδα, δύο παιδιά τα οποία ήταν η δεύτερη τους χρονιά στην Ευρώπη. Ήταν δύσκολο. Αλλά το παλέψαμε όσο μπορούσαμε μέσα στο Στρόβολο. Ήρθε εκείνο το παιχνίδι μέσα στη Λάρνακα, που ακόμα έχουμε να το λέμε όλοι, το οποίο μας έδειξε ουσιαστικά ότι ναι, μπορούμε να τον κερδίσουμε. Και το επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η νίκη μας μέσα στο Στρόβολο, που μας απέδειξε και έμπραχτα πλέον ότι δεν έχει καμία διαφορά. Είναι πολύ καλή ομάδα, δεν πρέπει να τη σεβόμαστε, δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Και πιστεύω ότι με αυτό το σκεπτικό, εάν συνεχιζόταν η χρονιά, πιστεύω θα βλέπαμε, αν δεν διασταυρωνόμασταν μαζί στο κύπελο, που νομίζω όπως ήταν η κλήρωση δεν διασταυρωνόμασταν, θα βλέπαμε δύο πολύ ωραίους τελικούς, έναν κυπέλου και έναν πρωταθλήματος. Όντως η ΑΕΚ ξεκίνησε αρκετά δυνατά όσον αφορά το πρωτάθλημα, αφήνω το Super Cup έξω. Παρά το γεγονός ότι δεν είχατε και τον Ιάκωβο τον Παντελή στην αρχή της χρονιάς, ήταν τραυματίας από το καλοκαίρι, παρόλα αυτά παιχνίδι με παιχνίδι η ΑΕΚ βελτιωνόταν. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι πήγαινε εύκολα, έπαιρνε σχετικά εύκολα τις νίκες παιχνίδι με παιχνίδι μέχρι πλην του ντέρμπι με τον Κεραυνό, έδειχνε όμως κάθε φορά, κάθε παιχνίδι, ότι έβρισκε έναν ρυθμό που εντυπωσίαζε. Ναι, και αυτό γινόταν μέσα την προπόνηση. Τα παιδιά θέλανε ουσιαστικά χρόνο για να εμπεδώσουν αυτά που ήθελε ο Νικόλας. Όλα είχαν το στυλ τους. Το κάθε παιδί, κάθε Αμερικάνος είχε το στυλ του.
Και απλά έπρεπε όλα μαζί να τα ενώσουμε, να κάνουμε αυτό το κράμα που ήθελε να φτιάξει ο Νικόλας. Και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι το καταφέρναμε. Και παιχνίδι με παιχνίδι προσπαθούσαμε να βρούμε και μια ταυτότητα, ώστε να μπορούμε να την παρουσιάζουμε προς τα έξω. Είχαμε βρει δύο. Είχαμε βρει το ανοιχτό γήπεδο, το οποίο ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί σε αυτό, και την άμυνά μας. Η άμυνά μας ήταν αρκετά καλή, μπορώ να πω, σε σχέση με τα παιδιά και το πόσο νεαρά ήταν και άπειρα. Οπότε πουλούσαμε αυτά τα δύο πάρα πολύ. Και νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να δείξουμε ότι η φετινή ΑΕΚ, ακόμα και με το χαμηλό μπάτζετ, ακόμα και με τους πιο λίγους παίχτες, με πιο πολύ συμμετοχή Κυπρίων, μπόρεσε να διεκδικήσει, θα μπορούσε μάλλον να διεκδικήσει και τα δύο τρόπαια. Κάποιοι σχολίασαν αυτή την σεζόν για την ΑΕΚ ότι έφτιαξε ίσως η φανέλα που είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια η ομάδα της ΑΕΚ. Έδωσε όθηση δηλαδή και στους νέους, παρά το γεγονός, στους ξένους δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δεν ξέραν την Κύπρος, δεν ξέραν την ΑΕΚ. Εσύ και ο Παντελή που είσαστε τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα, τους δώσατε τα φώτα για να καταλάβουν πού έχουν έρθει. Εννοείται. Εννοείται ότι τους μιλούσαμε καθημερινά για αυτή την κατάσταση που έχει εδώ, πού έχουν έρθει, ποια ομάδα είναι αυτή, ότι για μένα η ΑΕΚ από το 2012, τέλος πάντων, 8 χρόνια τώρα μέχρι σήμερα, είναι, νομίζω είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Κύπρο αυτά τα τελευταία 8 χρόνια. Είμαι στο γήπεδο. Γι' αυτό και πέτυχε, νομίζω, φέτος το κράμα αυτό. Ναι, ναι. Όσον αφορά την προσωπική σου επίδοση, νομίζω την περίμενες αυτή την ερώτηση. Έσπασες εκείνο το στοιχειωμένο το ρεκόρ καριέρα. Έφτασε στους 32 πόντους φέτος απέναντι στον. Να σου πω κάτι, Αντώνη, με έφαγες. Τη μία μου έστελε μήνυμα 26, άντε 25, άντε πότε θα το πέρασε. Με έφαγες, ήθελα να σε ικανοποιήσω σε κάποια στιγμή και το έκανε. Ευτυχώς πριν τελειώσει και το πρωτάθλημα. Πρόλαβες. Ναι, δεν μου έσπασε όμως το άλλο το ρεκόρ, των 9 τριπώντων. Των 9 τριπώντων, ναι, δεν πειράζει. Γι' αυτό έχουμε στόχο την επόμενη χρονιά. Θα έχουμε κάτι να συζητάμε, έτσι. Θα έχουμε κάτι να συζητάμε και να κάνουμε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, για πες, το περίμενες πρώτα απ' όλα ότι θα φτάσεις σε τόσο ψηλό νούμερο. Μιλώ για τη φετινή σεζόν, έτσι, γενικά. Τι εννοείς, τους 32 γενικά το μεσόωρο μου. Τους 32 πόντους, ναι. Το πίστευα από τη στιγμή που ξεκίνησα και έβαζα 20, 22, 24, 20, ξανά 25 και αυτά, το πίστευα. Λέω, εντάξει, δεν γίνεται, σε κάποια στιγμή θα γίνει. Γιατί είμαι ένας παίκτης ο οποίος φέτος έπαιρνα πάρα πολλές προσπάθειες. Η ομάδα με βοήθησε, ήταν γύρω μου όλοι και βοηθούσαν την κατάσταση, γιατί βλέπαν ότι μέσω αυτού η ομάδα βοηθιέται επιθετικά. Οπότε, ναι, σε κάποια φάση το πίστεψα πάρα πολύ έντονα ότι θα γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι στο ζέσταμα με την Πάφο, το είχα πει κιόλας στο Στέλιο, ότι άντε να βάλω, λέω εγώ, καμιά 25, λέω, στο πρώτο ημίχρονο, να τελειώνω στο τρίτο δεκάλεπτο και με βγάλεις έξω, του είπα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Εντάξει, οπότε έγινε και αυτό. Έγινε. Πότε θα μας συγκρίνουμε τη φετινή με την περσινή σεζόν όσον αφορά την απόδοσή σου, θα δούμε ότι φέτος είχες 14,6 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ πέρσι είχες 4,6 πόντους. Βέβαια, μας είπες το λόγο, αλλά θα ήθελα έτσι να εμβαθύνεις λίγο περισσότερο σε αυτό το σχολείο. Κοίταξε, πέρσι η χρονιά ήταν λίγο μπερδεμένη στην ΑΕΚ. Υπήρχαν πολλοί παίχτες, πολλοί Κύπροι, πολλοί ξένοι. Είχαμε μπει σε ένα mood ότι είμαστε μια ομάδα η οποία πέρσι τα πήραμε όλα, άρα αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος, ό,τι και να γίνει. Κάναμε πάρα πολλές αλλαγές σε ξένους. Φύγανε, ήρθανε, ξαναφύγανε, ξαναήρθανε. Η ομάδα δεν βρήκε ποτέ ρυθμό και λογικό είναι, και ειδικά όταν δεν είχα και το ρόλο που είχα φέτος ή πρόπερση, ήταν λογικό να μην έχω και τα νούμερα που είχα. Ούτε πρόπερση. Γιατί πρόπερση νομίζω κοντά στους 10 πόντους είχα, που είναι ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο νομίζω για έναν Κύπριο καλοσφαιριστή. Αλλά η περσινή χρονιά νομίζω δεν πήγε για κανέναν καλά από την ομάδα. Ναι. Ας έρθουμε λίγο και στην εθνική. Αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Ήσουν και αρχηγός μαζί με τον Άρη τον Κορονίδη μέχρι να τερματίσεις την καριέρα σου με την εθνική. Πες μας, τι σου έχει μείνει σε όλα αυτά τα χρόνια με τη φανέλα της Εθνικής.
Η εμπειρία και το αίσθημα του να παίζει για το εθνόσημο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διαφορετικά μπαίνεις να παίξεις έναν αγώνα για την ομάδα σου και διαφορετικά μπαίνεις να παίξεις έναν αγώνα για την εθνική ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν πολλοί που παίζουν στην εθνική ομάδα, που θέλουν να παίξουν μάλλον στην εθνική ομάδα, το mentality που πρέπει να έχεις για να αγωνιστείς εκεί. Είδα προχθές την εκπομπή σου με τον Νίκο Τοστυλιανού και θα συμφωνήσω 100% με αυτό που είπε για την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα σε οποιαδήποτε χώρα πρέπει να είναι η ομάδα με τους καλύτερους παίκτες την δεδομένη χρονική στιγμή που καλείται να αγωνιστεί. Εμείς δυστυχώς πληρώνουμε λάθη του παρελθόντος, εκείνα τα μαύρα χρόνια των 10 και 12 ξένων και εκείνο το χάσμα των γενεών που έχουμε, και αναγκαστικά τώρα χρησιμοποιούμε την εθνική ομάδα σαν σκαλοπάτι ώστε οι παίκτες μας να πάρουν χρόνο συμμετοχής, που είναι πάρα πολύ λάθος. Και αυτό ουσιαστικά αναιρεί και το γεγονός εκείνο που λένε ότι η εθνική ομάδα είναι η βιτρίνα της χώρας. Γιατί έτσι δεν μπορεί να είναι η βιτρίνα της χώρας, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω το αίσθημα που έχω τώρα πλέον που έχω τελειώσει από την εθνική ομάδα είναι ότι πρέπει να μπουν άνθρωποι δίπλα στην εθνική ομάδα που να αγαπάνε τον μπάσκετ. Όχι ότι τώρα δεν είναι, απλά πρέπει να μπουν περισσότεροι μέσα, να την αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή της εθνικής ομάδας και να βοηθηθούν παραπάνω οι Κύπροι καλωσοριστές. Ήσουν από τους συνδετικούς κρίκους της παλιάς με τη νέα γενιά. Πώς το βίωσες αυτό, δηλαδή πώς είδες τα νέα παιδιά, πώς μπήκαν μέσα στην εθνική? Συνειδητοποιημένοι. Οι πλήστοι ήταν συνειδητοποιημένοι του που έρχονταν, ποιοι ήταν εκεί μαζί τους, τι θα έκαναν. Έπρεπε να μπουν σε ένα τρυπάκι μίξης του παλιού με το καινούργιο και να καταλάβουν το πιο βασικό, ότι αυτοί θα είναι που θα κουβαλήσουν στις πλάτες στην εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια. Το 99% των παιχτών που μπήκανε μέσα το κάνανε. Και νομίζω ότι πρέπει να τους πιστώσουμε λίγο χρόνο, ώστε να μπορούν να δείξουν και τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα. Είναι παιδιά τα οποία είναι όλοι ταλαντούχοι. Σίγουρα θα έπρεπε να παίζουν οι πιο καλοί παίχτες τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι και εφικτό. Έτσι, φέτος, ας πούμε, εγώ ήμουν πάρα πολύ καλός, αλλά έχω σταματήσει την εθνική ομάδα. Πρέπει να μπουν παίχτες οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ και καλά και σωστά και πολύ χρόνο στις ομάδες τους, για να μπορείς να έχεις το πιο καλό αποτέλεσμα που μπορείς να έχεις. Εσύ σαν Ανδρέας Ζόπουλος, ποια στιγμή της εθνικής θα κρατήσεις μέσα στο μυαλό σου πάνω από όλες? Δύο θα κρατήσω. Η μία, η πιο δυνατή για μένα, είναι η Άμκη του 17, αναμφισβήτητα. Το τι βιώσαμε σε εκείνο το γήπεδο, τους αντιπάλους που είχαμε και το τι κάναμε τελικά στο τέλος, ήταν ένα φανταστικό αποτέλεσμα, το οποίο αυτό θα το κρατήσω για πάντα, νομίζω. Ήταν, νομίζω, δεν ξέρω, τους πιο παλιούς Άμκη δεν τους θυμάμαι που δεν έχω αγωνιστεί, αλλά για μένα τουλάχιστον που έχω παίξει σε 5, είναι η πιο. Σε 5 λέω, σε 3. Σε πόσο έχω παίξει, περίμενε. 1, 2, 3. Σε 4, συγγνώμη. Σε 4 είναι η πιο δύσκολη Άμκε η οποία έχω παίξει. Και η δεύτερη. Πες μου. Συνέχισε και θα επιστρέψω. Η δεύτερη εικόνα που θα μου μείνει πάρα πολύ από την εθνική ομάδα είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία και η νίκη μας εδώ μέσα. Όταν αντίκρισα, μπήκα για ζέσταμα και αντίκρισα μέσα στο γήπεδο 5.000 κόσμο. Εγώ 5.000 κόσμο μέσα στο Ελευθερία έχω δει μόνο σε τουρνουά του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Εντάξει, και σχεδόν 5.000, όχι, λιγότεροι ήταν, στον τελικό κυπέλλου από Έλα Ομόνια που έπαιζα τότε το 2002-2003, νομίζω ήταν. Που ήμουν συμπαίκτη με τον Ιάκωβο τον Παντελή τότε στο ΑΠΟΕΛ, που είχε και ο παδός της Ομόνιας και το ΑΠΟΕΛ. Εκείνο το αίσθημα των 5.000 Κυπρίων οπαδών στο γήπεδο, εμένα με απογείωσε. Να σε πάω λίγο πάλι στο 2017. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, επειδή είχα ακολουθήσει την εθνική στο Σαν Μαρίνο, θυμάμαι ότι
είχαμε ξεκινήσει με ένα συνέστημα, με ένα feeling τέλος πάντων, ότι πάμε και ότι κάνουμε. Ήμασταν λίγο έτσι, επειδή ήταν ήδη η Ισλανδία, η οποία ήταν μια αρκετά δυνατή ομάδα και το γνωρίζαμε, και ήταν και μάλιστα ο πρώτος μας αντίπαλος η Ισλανδία τότε. Και φυσικά το Μαυροβούνιο, το οποίο ήταν το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Έτσι ακριβώς. Και μόλις μάθαμε κιόλας και το πρόγραμμα που θα έχουμε, ότι μέσα σε, πόσες ήταν, 24, μέσα σε νομίζω 40 ώρες, αν θυμάμαι καλά, ναι. Θα παίζαμε τρία παιχνίδια με τους τρεις αντιπάλους για τα μετάλλια. Ακριβώς. Έτσι. Και, με το, και το τελευταίο παιχνίδι, το τρίτο, θα είναι 10 ώρα το πρωί με το Μαυροβούνιο. Ναι. Μετά από αυτό, νομίζω λέγαμε εμείς τουλάχιστον είχαμε πάει και είχαμε πει: εντάξει, θα μπούμε μέσα, θα δώσουμε ό,τι είναι να δώσουμε και πάμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μετάλλιο. Αλλά ήρθε η πρώτη νίκη, ήρθε η δεύτερη, παίξαμε τον τελικό με το Μαυροβούνιο και τον κερδίσαμε. Λέμε: εντάξει, παιδιά, βάλτε μας να παίζουμε 10 ώρα το πρωί, δεν πειράζει. Αλλά είχαμε πάει με ένα σκεπτικό πιο χαλαρό. Δεν είχαμε πάει αμάν και ντε, είμαστε το φαβορί ή δεν είμαστε το φαβορί και τι πρέπει να κάνουμε και τι θα κάνουμε. Σε αυτό ήταν, νομίζω, μανούλα ο Γιαναράς και μας πήρε το καλύτερο από τον καθένα μας εκείνο το καλοκαίρι. Πραγματικά, και είναι και κάτι που είχα σχολιάσει άπειρες φορές. Εκείνο το κλίμα που είχατε μεταξύ σας, και ακόμα υπάρχει βέβαια στην εθνική ή διεθνής, ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή, σας έβλεπα στον πάγκο και ήσασταν μια πραγματική, δεν θα πω παρέα, οικογένεια. Υπήρξα στην εθνική ομάδα 16 χρόνια. Τα τελευταία τρία, το κλίμα που υπήρχε στην εθνική ομάδα, δεν το έζησα ποτέ ξανά. Και αυτό γιατί κανένας, μα κανένας από τους 12 παίχτες που ήταν στην εθνική ομάδα, δεν έβαζε το εγώ του πάνω από την ομάδα. Κανένας. Ποτέ. Ούτε για το σκοράρισμα, ούτε για το πόσο έπαιζε, αν θα έπαιζε ο Νίκος ο Στυλιανού, αν θα έπαιζε ο Σιζόπουλος παραπάνω, αν θα έπαιζε ο Ιάκωβος παραπάνω, αν θα έβαζε τον Ρομπέρτο τον Μαντοβάνι μέσα. Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Τίποτα. Οτιδήποτε γινότανε για να διατηρηθεί η ομάδα μπροστά στο σκορ. Όλοι μαζί μια οικογένεια. Θυμάμαι και το παιχνίδι με την Ανδόρα στο τέταρτο. Το τέταρτο παιχνίδι. Ναι. Είχα αποβληθεί εκείνο το παιχνίδι, αν το θυμάσαι, με δεύτερη τεχνική ποινή. Και πήγανε, μετά το είδα φυσικά, γιατί είχα πάει προς τα αποδυτήρια και έβλεπα από τη φυσούνα το παιχνίδι. Και είδα μετά από μια φωτογραφία, είχαν κρεμάσει τη φανέλα μου τα παιδιά στο κάγκελο για να είμαι μαζί τους στον πάγκο. Θέλω να σου πω πράγματα τα οποία είναι σαφώς μια οικογένεια. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είχα βιώσει εγώ τα προηγούμενα 13 χρόνια και είχα την τύχη τα τελευταία τρία να το ζήσω. Εντάξει, να περάσουμε και στα δρόμενα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας τα τελευταία χρόνια. Πες μας μια πρώτη τοποθέτηση, το πώς βλέπεις την Καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Λοιπόν, όπου να αρχίσω. Για μένα πρέπει να γίνει, το έχω ξαναπεί και μέσω του συνδέσμου, έπρεπε να γίνει μείωση χθες των ξένων. Συνέχεια ακούω για το επίπεδο των του πρωταθλήματος και πόσο θα πέσει το επίπεδο του πρωταθλήματος αν φύγουν οι ξένοι και έρθουν πιο πολλοί Κύπροι. Αντώνη μου, είσαι στον χώρο αυτό δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Πραγματικά πιστεύεις ότι το επίπεδό μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που αναλογεί στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα? Όχι. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι χωρίς να δικήσω τα παιδιά, υπήρχαν φέτος, είχαμε 9 ομάδες. 45, 50, να σου πω εγώ περάσαν 60 ξένοι από την κατηγορία φέτος. Ένα νούμερο σου λέω εγώ. Χωρίς να θέλω να φανώ κακός, οι 40 και με κάρτα φιλάθλου άλλες εποχές δεν θα μπαίνανε καν στο γήπεδο. Αν καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Ναι. Το να φέρνουμε, να λέμε ότι φέρνουμε ξένους και να φέρνουμε ξένους τα οποία τα παιδιά είναι rookies, δεν παίζουν, θα πάρουν, ξέρω εγώ, ένα χι ποσό πολύ μικρό για να έρθουν να παίξουν μόνο και μόνο επειδή είναι Αμερικάνοι. Εγώ προτιμώ αυτό το ποσό να το δώσει έναν Κύπριο, να του δώσει το χρόνο που του αναλογεί και να μπορέσει να παίξει. Μιλάμε τώρα με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο και την καριέρα του, αλλά ξεχνάμε να πούμε ότι ο Ανδρέας Σιζόπουλος, η πρώτη του επαγγελματική χρονιά, ήταν σε μια ομάδα, το ΑΠΟΕΛ, στην οποία ήταν 18 χρονών. Ξεκινούσε και βασικός τα παραπάνω παιχνίδια και είχε μόνο 2 Αμερικάνους. Καταλαβες, εγώ πήγα τα εφόδια που έπρεπε να πάρω, πήγα το χρόνο που έπρεπε να πάρω και εξελίχθηκα.
Γιατί λέμε πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά στο μπάσκετ. Όταν τα παιδιά στο μπάσκετ βλέπουν ότι ωραία, θα πάμε μέχρι το εφηβικό, μετά θα πάμε αντρικό, δεν θα παίζουμε, έχει πέντε, έχει έξι Αμερικάνους. Πού θα παίξουμε, το κόβουμε. Πάμε να σπουδάσουμε μόνο ή ξέρω εγώ, κάνουμε, παίζουμε κιθάρα μόνο. Καταλαβαίνεις, φεύγουν. Δεν έχουν κίνητρο. Εγώ είχα κίνητρο. Όλη αυτή η γενιά που είμαστε τώρα στα τελειώματά μας, είχαμε το κίνητρο, βρήκαμε το χώρο. Καταλαβες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για μένα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει restart εντελώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα για να φτιάξει αυτό το όλο το πράγμα που έχει δημιουργηθεί τόσα χρόνια. Και το οποίο έχει κάνει κακό και γενικότερα στην καλαθόσφαιρα και στον κόσμο το βλέπεις και στις ομάδες. Υπάρχει έτσι μια γενικά ένα πράγμα που δεν νομίζω να αρέσει σε κανέναν τελικά αυτό το πράγμα. Όχι, δεν νομίζω και δεν είναι πρόβλημα νομίζω η κάρτα φιλάθλου που, ενώ που είχε γίνει όλο αυτό και καλά δεν είχε κόσμο. Κόσμο δεν είχαμε από τη χρονιά που ήρθα στην Κύπρο, το 2014 που δεν υπήρχε κάρτα φιλάθλου και πάλι ήταν άδεια τα γήπεδα. Ποιος θα έρθει. Ποιος θα έρθει. Η Κύπρος δεν είναι μια ομάδα που έχει μεγαλώσει με τον μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο. Θέλει τον μπάσκετ να ταυτίζεται, να μπορεί να ταυτιστεί με τους παίκτες. Δεν είναι όπως είναι η Ελλάδα που έχουμε μάθει. Ακόμα και στην Ελλάδα με τέτοια ποσά, με τέτοια εκατομμύρια που υπήρχαν τόσα χρόνια και πάντα υπήρχαν έξι ξένοι. Μέχρι εκεί είχες πάντα έξι Έλληνες. Πάντα. Και μπορούσε. Είχε, ο Παναθηναϊκός είχε 30 εκατομμύρια, δεν μπορούσε να φέρει 10 ξένους παιχταράδες. Μπορούσε. Δεν το έκανε όμως, έπαιρνε Έλληνες. Έλληνες ο ένας, Έλληνες ο άλλος. Πρέπει να στηρίξουμε το εγχώριο προϊόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Βέβαια, αυτή η ταύτιση που πολύ σωστά ανέφερες πρέπει, βοηθάει τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο, να αγαπάει τις ομάδες και να την παρακολουθεί. Είναι και ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι, να στηρίξουμε τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να δημιουργήσουμε ένα, θα το έλεγα star system, δεν είναι, αλλά κάτι για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω, προσπαθούμε να εστιάσουμε πάνω στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πει, ρε, ο Σιζόπουλος έκανε ρεκόρ σεζόν, παράδειγμα, σε αυτό το παιχνίδι. Ας πάμε να το δούμε στο επόμενο, να δούμε πώς παίζει. Και ο κάθε Σιζόπουλος, έτσι τώρα το λέω. Ναι. Κατάλαβα τι λες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εννοείται. Γιατί στο τέλος της ημέρας, Αντώνη μου, οι Κύπροι μένουν πίσω στην Κύπρο. Ενώ ο Κύπριος θα πάρει την ευθύνη για το πρωτάθλημα που θα χαθεί, για το κύπελο που θα χαθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ρίχνουμε τη βαρύτητα μόνο στους ξένους. Νομίζω φέτος δείξανε πάρα πολύ Κύπροι την ποιότητά τους φέτος. Ισχύει και είναι και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι, ότι ο Κύπριος θα πει και στον ξένο σε τι ομάδα έχει έρθει, θα το δείξει, να το γνωρίσει την ομάδα που έχει έρθει, ώστε να ξέρει και εκείνος πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει, πώς θα είναι η αντιμετωπίσή του μέσω γήπεδο, έτσι. Ναι, και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, το οποίο έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, από εκάστοτε ανθρώπους τέλος πάντων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες ίσως που μπορεί να παραπονεθούν για τους πολλούς ξένους, για τους λίγους ξένους, γιατί θέλουν να παίξουν Ευρώπη. Πρώτον, να τονίσω ότι η Ομοσπονδία μπορεί να βρει τον τρόπο με αυτές τις ομάδες να τους πει ότι ξέρετε, θέλετε να έχετε πέντε ξένους, έχετε πέντε ξένους, αλλά στο πρωτάθλημα δώσουν οι τρεις. Π.χ., λέω έναν αριθμό. Υπάρχει ευελιξία αυτή να το κάνουν για να μπορούν να παίξουν και στην Ευρώπη. Και δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, Αντώνη μου, δεν μπορούμε να παίξουμε σε μεγάλο επίπεδο στην Ευρώπη. Καμία ομάδα. Έφτασε πάρα πολύ κοντά φέτος ο κεραυνός για να παίξει στο Champions League. Του το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά έγινε αυτό φέτος, μία φορά. Δεν έχουμε ούτε ομάδες που θα παίξουν εγγυημένα σε ομίλους του Champions League, ομάδες της Ευρωλίγκας, ομάδες του Eurocup. Δεν έχουμε. Το FIBA Europe Cup είναι το τέταρτο σε τάξη κατηγορία στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν κάνουμε τόσο σαματά και καταστρέφουμε το κυπριακό μπάσκετ για να παίζουμε δύο ομίλους στην τέταρτη κατηγορία της Ευρώπης. Τι να κάνω μετά. Δηλαδή, μετά έχουμε παράπονο γιατί η εθνική ομάδα δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Η εθνική ομάδα δεν θα φέρει ποτέ αποτελέσματα εάν οι παίκτες δεν παίζουν στα πρωταθλήματα. Και είχα μια κουβέντα σήμερα γιατί μίλησαμε με τον Άρη τον Κορονίδη σήμερα στο τηλέφωνο και του έλεγα: δεν μπορώ να διανοηθώ τις χρονιές που ερχόμασταν εμείς από Κύπρο που μας καλούσαν την εθνική ομάδα. Ήταν η εποχή τότε που εδώ στην Κύπρο είχαν 10 ξένους και οι παίκτες στην εθνική ομάδα με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής ήμουνα εγώ και εσύ στην Α2 της Ελλάδας. Όλοι οι άλλοι εδώ μετρούσαν 5 και 10 λεπτά. Ούτε. Και ονόματα παίχτες, έτσι.
Δεν θα ξεχάσω ότι ο Γιώργος ο Παλάλας σε κάποια φάση στην ΑΕΛ ήταν ενδέκατος παίκτης. Ποιος? Ο Γιώργος ο Παλάλας, που για μένα είναι ο καλύτερος playmaker που πέρασε ποτέ από την Κύπρο. Και που ήταν παραγωνισμένος σε κάποια φάση ενδέκατος στην ΑΕΛ, των 10 ξένων. Θέλω να σου πω, ήταν πολύ λάθος αυτό και δυστυχώς το πληρώνουμε τώρα. Και αν δεν γίνει κάτι άμεσα, νομίζω ότι δεν. Οι επόμενες γενιές δεν ξέρω πώς θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο του μπάσκετ. Σίγουρα και παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές, αυτές που βγαίνουν τώρα, μιλάω, όχι αυτές που είναι ήδη στην πρώτη κατηγορία, δεν έχουν την ίδια υπομονή που μπορεί να είχατε εσείς όταν ήσασταν μικροί. Υπάρχουν και άλλες ασχολίες, υπάρχουν και άλλα πράγματα να ασχοληθεί ένας νεαρός. Οπότε το να μην τους δώσουμε την προοπτική να αγωνιστούν σε μια ομάδα πρώτης, δεύτερης κατηγορίας, έστω, θα βρουν αλλού διέξοδο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι πολύ εύκολο πλέον στις μέρες μας τώρα να απογοητευτούν τα παιδιά και να φύγουν. Είναι μαθημένα αλλιώς. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Είχαμε μεγαλώσει διαφορετικά εμείς, σε άλλες συνθήκες, πιο δύσκολες, ανοιχτά γήπεδα, τσιμέντα. Ήταν άλλη φάση, καταλαβαίνεις, αλλά είχαμε και το κίνητρο. Το ότι, ξέρεις, θα πω 18 και θα μπω στην ομάδα και θα παίξω. Δεν θα έχω να παραγωνίσω δύο Κύπριους superstar και τρεις Αμερικάνους superstar. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι και τα κίνητρα που δίνεις στα παιδιά. Δυστυχώς. Το τι γίνεται στο αναπτυξιακό, το έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Ναι, παρακολουθώ. Παρακολουθώ τι γίνεται. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά πλέον. Είχε ξεκινήσει με τον πρόεδρο τον Λούι και συνεχίζεται τώρα. Αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν και συνέχεια. Πρέπει να έχουν και συνέχεια, έτσι. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι και οι παίκτες των αναπτυξιακών, αλλά και οι παίκτες που είναι σε πιο μικρή ηλικία σε ομάδες, δεν κάνουν τίποτα το καλοκαίρι. Κάθονται. Χάνεται πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να μεριμνήσει η Ομοσπονδία μας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά, για το πώς θα διατηρήσει τους παίκτες της σε καλή φυσική κατάσταση και πώς θα τους βελτιώσει ατομικά. Δεν μπορούμε να τελειώνουμε το πρωτάθλημά μας Απρίλιο και να ξαναπιάνει μπάλα επίσημα το Σεπτέμβρη. Αυτοί οι 6 μήνες, 5 μήνες τελειώνουν μπασκετικά. Ό,τι έχεις κάνει γκρεμίζεται. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, από την άλλη μπορείς να πεις ότι και τα παιδιά από μόνα τους θα πρέπει να ασχοληθούν. Δεν μπορεί ένα παιδί να μένει στις 3 προπονήσεις που κάνει η ακαδημία ή κάθε ακαδημία, ξέρω εγώ, την εβδομάδα. Θα πρέπει να βγει και μόνος του λίγο να παίξει σε ένα ανοιχτό, όπως κάναμε και εμείς μικροί. Αλλά είναι αυτό που λες. Εμείς το κάναμε αυτό όταν ήμασταν μικροί, γιατί ήμασταν κάπως διαφορετικοί στο μυαλό. Είχαμε λιγότερες επιλογές για να ξεφύγουμε τότε. Και κάναμε αυτό το πράγμα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις εδώ παιδιά τα οποία θα πάνε να κανονίσουν να παίξουν ένα ανοιχτό ή κάτι. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να μεριμνήσουν παραπάνω και οι ομάδες και η Ομοσπονδία για αυτό το κομμάτι. Ωραία. Αντρέα, εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Να δούμε αν υπάρχει κάτι από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν είναι πολλές ερωτήσεις. Οι περισσότεροι χαιρετίσματα σου στέλνουν από την Κρήτη και τον Όφη, μάλιστα. Ο Φλίγκος, ο Βασίλης σου στέλνει χαιρετίσματα. Είχε, λέει, τη χαρά να σε δει όταν αγωνιζόταν στην Κρήτη, στην ομάδα του Όφη. Εξαίρετος χαρακτήρας και παίκτης, λέει ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνη Σάβα λέει επίσης ότι είσαι καταπληκτικός. Θα ήταν τιμή μου να σου μοιάσει ο γιος μου, λέει η Ειρήνη Σάβα. Επειδή ξέρω το γιο της και πρόσφατα είδα και τα βίντεο του, θα γίνει πολύ καλός από μένα. Έχουμε μία ερώτηση για την τελευταία φάση στο Κίτιο, στο μάτσο με τον Κεραυνό, λέει. Δεν ξέρω, θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Τι να σχολιάσω. Όσοι το είδανε, νομίζω ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Δεν μπορώ να πάρω θέση τώρα πλέον εγώ. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το είδε όλη η Κύπρος. Πολύ συμμερίζονται τις απόψεις σου σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα. Αυτά, Αντρέα, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα καλύψαμε όλα τουλάχιστον. Χάρηκα πάρα πολύ που με έδωσες αυτό το χρόνο να πω κάποια πράγματα και για μένα και γενικά για τον μπάσκετ. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα και να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Να απολαύσουν τις στιγμές που έχουν με την οικογένειά τους, τώρα που μπορούμε, έτσι, να το εκμεταλλευτούμε θετικά αυτό όλο και θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί από αυτό.
Ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι, Αντρέα. Ήταν η εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή.